έρχεται για να μιλήσει σε εκδήλωση του Δήμου Δυτικής Λέσβου για την ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων. Μόλις πριν λίγο καιρό, ο ίδιος σε συνέντευξή του είπε ότι αυτός που είναι επιθετικός είναι γεννημένος επιθετικός και τρόπος που ζει όλα αυτά τα χρόνια ενισχύει αυτή την επιθετικότητα. Να βάλουμε την επιθετικότητα αυτή σε κοινωνικά κανάλια να εξυπηρετεί τους σκοπούς της κοινωνίας, να επιτίθεται στον εχθρό της πατρίδας, στον εχθρό της κοινωνίας. Αυτό που αλλιώς μπορεί να γίνει είναι προληπτικά μέτρα καταστολής, δηλαδή περιορισμού και φυλακή έως τους. Αρχικά, η τοποθέτηση αυτή ψυχιατρικοποιεί την κάθε είδους επιθετικότητα, το οποίο δυνητικά συνεπάγεται ότι ρόλος της ψυχιατρικής θα είναι να γιατρεύει, με συσσαγωγικά, να καταστέλει δηλαδή οποιοδήποτε άτομο εκδηλώνει τέτοιες τάσεις και αντιστρόφως ταυτίζει την επιθετικότητα με την ψυχική νόσο, εντείνοντας τη στιγματοποίηση των ατόμων με ψυχιατρική εμπειρία. Όλο αυτό το αφήγημα πατάει φυσικά στην ακραία δετερμινιστική και αντιεπιστημονική άποψη προηγούμενων δεκαετιών και πολιτικών χώρων για τον γεννημένο μέσα σε εισαγωγικά εγκληματία, βγάζοντας από την εξίσωση τα κοινωνικά αίτια της εγκληματικότητας και βίας, όπως παραδείγματος χάρη η φτώχεια, η εκμετάλλευση, η καταπίεση, ο κοινωνικός αποκλεισμός και άλλα. Τι άλλο μας είπε ο κ. Βαρτζόπουλος. Σε όλη την πανίδα το αρσενικό είναι πάντοτε επιθετικό, διότι μάχεται για την τροφή. Το θηλυκό είναι για αναδείκτη. Η γυναικοκτονία επομένως έχει βιολογική βάση. Αντιστοίχως με τα παραπάνω λοιπόν για τις γυναικοκτονίες φταίει η φύση του ανθρώπου, άρα είναι κάτι φυσιολογικό και θα συνεχίσει να συμβαίνει, και δεν φταίει ο σεξισμός και η πατριαρχία που καθημερινά βλέπουμε όλο ένα και περισσότερο το πώς προωθούνται δομικά από το σύστημα. Και τέλος μας είπε ότι εφόσον δεν υπάρχει έκπτωση στη λειτουργικότητα των ατόμων, το δημόσιο σύστημα υγείας δεν προσφέρει υποστήριξη. Και φυσικά όλα αυτά καταλήγουν να αποτυπώνονται υλικά στον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση, με προτεργάτη τον Βαρτζόπουλο, θα κινηθεί στο μέλλον σχετικά με το ζήτημα της ψυχικής υγείας. Μάλλον θα πρέπει από εδώ και πέρα να παίρνουμε σαν δεδομένο ότι όσο και να υποφέρει το άτομο, το κράτος δεν θα του προσφέρει περίθαλψη εάν δεν έχει επηρεαστεί η λειτουργικότητα, παύλα παραγωγικότητά του. Να κάνουμε λοιπόν τη δουλειά μας χωρίς να γκρινιάζουμε και πολύ, γιατί αλλιώς θα μας περιμένει μια θέση στις δομές ψυχικής υγείας του κ. Βαρτζόπουλου, τις μισοδιαλυμένες, μισοιδιωτικοποιημένες, με το νέο νομοσχέδιο που ετοιμάζεται για την ψυχική υγεία και απεξάρτηση, όπου οι πάσχοντες θα αντιμετωπίζονται μάλλον ως εγκληματίας. Σήμερα έχουμε συγκεντρωθεί εδώ με απόφαση της Ένωσης Γιατρών ΕΣΥ Λέσβου για να διαμαρτυρηθούμε ενάντια στην παρουσία του Υφυπουργού Υγείας Δημήτρη Βαρτζόπουλου με αφορμή τις δηλώσεις που έχει κάνει το τελευταίο διάστημα με αφορμή θέματα ψυχικής υγείας, οι οποίες χαρακτηρίζονται από κατασταλτική ρητορική, αντιεπιστημονική ρητορική, στιγματιστικό λόγο, σεξιστικό λόγο, και πόσο μάλλον σε μια περίοδο που δίνουμε ούτως ή άλλως έναν αγώνα σαν Ένωση Γιατρών που προσπαθούμε να υπερασπιστούμε τη δημόσια δωρεάν υγεία για όλους, η οποία βάλεται σε μια προσπάθεια πλήρης διάλυσης του ΕΣΥ και ιδιωτικοποίησής του, και πόσο μάλλον την περίοδο που για την ψυχική υγεία προβλέπεται επίσης διάλυση όλων των δομών των δημόσιων ψυχικής υγείας και απεξάρτησης. Ζούμε σε ένα νησί το οποίο είναι πολύ κάτω αυτά που μπορεί να προσφέρει από τις ανάγκες του πληθυσμού. Χρειαζόμαστε ενίσχυση των δομών υγείας και του νοσοκομείου και της πρωτοβάθμιας υγείας και σίγουρα και των ψυχικών δομών υγείας και στην ψυχιατρική, με ψυχιάτρους, ψυχολόγους, νοσηλευτές, κοινωνικούς λειτουργούς κτλ. Σαν Ένωση Γιατρών ΕΣΥ Λέσβου θα συνεχίσουμε τον αγώνα για δημόσια δωρεάν ποιοτική υγεία για όλους.